Το λόγο έχει τώρα η Ιφηγένεια Καμτσίδου, καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, σεβεσμιότατη. Σύντροφοι, υπουργοί, κοινοβουλευτικοί άντρες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνετε ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας στη χώρα μας, σχέσεις περίεργες, αντιφατικές, που παρόλα αυτά δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα. Πριν από 126 χρόνια, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε μπροστά στο εξής δίλημα. Όφιλε να απαλλάξει κατηγορούμενο για διγαμία επειδή αυτό ήταν μορμόνος. Όφιλε να εξασφαλίσει το σεβασμό του συντάγματος και μάλιστα της θρησκευτικής ελευθερίας και να επιτρέπει στους μορμόνους να είναι δίγαμοι. Αυτό είναι το βασικό, η βασική αφετηρία που καθορίζει τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Τα δόγματα δεν περιορίζονται συνήθως στο να καθοδηγούν την εσωτερική σχέση του ανθρώπου με το μεταφυσικό, με το θείο. Τα δόγματα οργανώνονται ως κοινότητες. Οι θρησκείες θεσπίζουν και διαμορφώνουν κανόνες για την καθημερινή ζωή, αρχές για την ανθρώπινη σκέψη και πράξη. Επιχειρούν να πείσουν για την αλήθεια αυτών των δογμάτων και οι θρησκευτικές κοινότητες λειτουργούν υπαγόμενες σε κανόνες που δεν έχουν κοινωνική προέλευση, σε θεϊκούς κανόνες. Μια θρησκευτική κοινότητα μπορεί να είναι οργανωμένη δημοκρατικά ή να μην είναι οργανωμένη δημοκρατικά. Συνήθως οι θρησκευτικές κοινότητες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την κοινωνική ειρήνη, το γενικότερο καλό, την ευημερία των μελών τους, αλλά και την ευημερία των μελών της κοινωνίας. Αναπτύσσουν λόγο και πράξη που είναι συνήθως ευεργετικός, κυρίως για τα κατώτερα στρώματα. Παρόλα αυτά, το χαρακτηριστικό μιας κοινότητας είναι ότι κανένα από τα μέλη της δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιερότητα των κανόνων που ρυθμίζουν την καθημερινή πράξη, που ρυθμίζουν τις βασικές βιωτικές σχέσεις των μελών της και εν δυνάμει όλων των μελών του κοινωνικού συνόλου. Άρα οι ιεροί κανόνες ερμηνεύονται, δεν μπορεί όμως ποτέ να αμφισβητηθεί η ιερότητά τους. Όποιος αμφισβητεί την ιερότητα, είτε φεύγει από την κοινότητα, είτε ιδρύει μια δική του θρησκευτική κοινότητα, φτιάχνει ένα άλλο δόγμα. Και ο χριστιανισμός, νομίζω, έχει γνωρίσει αρκετές τέτοιες αποσχίσεις. Σε αντίθεση, το κοσμικό κράτος στηρίζει και αυτό τη λειτουργία του σε κανόνες που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, μόνο που αυτοί οι κανόνες από τη μια έχουν κοινωνική καταγωγή και από την άλλη είναι υποδιαρκή αμφισβήτηση. Αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο νόμος. Αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες, ο νόμος μπορεί να αλλάξει. Χαρακτηριστικό του κοσμικού κράτους είναι ότι σε κάθε μια περίσταση αναζητεί τον κατάλληλο σύμφωνα με τον ορθό λόγο κανόνα. Το κράτος, επομένως, δεν έχει καμία θρησκεία, δεν μπορεί να έχει θρησκεία ακριβώς για να επιτελέσει την πρωταρχική λειτουργία του, να προσαρμόζεται στις νέες κοινωνικές ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι έχει μια θρησκεία του αθεϊσμού που επιβάλλει στην κοινωνία. Η κοινωνία στην εωτερικότητα είναι σχετικά εκκοσμικευμένη, αλλά δεν είναι κοσμική. Στην κοινωνία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά δόγματα, διαφορετικές ιδεολογίες και όλα αυτά να συνυπάρχουν ειρηνικά ακριβώς επειδή το κράτος είναι ουδέτερο. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας που συμβαίνει παγκοσμίως. Αναγνωρίζει την προτεραιότητα του κράτους στο να ρυθμίσει την κοινωνική συμβίωση μέσα από τους κανόνες του και η εκκλησία πηγαίνει στην κοινωνία ή η θρησκεία πηγαίνει στον ιδιωτικό χώρο ανάλογα με το κράτος. Αντίθετα όμως στη χώρα μας, όπως είπε ο Νίκος Οφίλης και για λόγους οικονομίας του χρόνου δεν θα επαναλάβω, η Ορθόδοξη Εκκλησία έγινε ένας κρατικός θεσμός. Το άρθρο 3 του συντάγματος αναγνώστηκε ήδη.
Θα πρέπει να υπενθυμίσω επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 72, τα θέματα της Εκκλησίας της Ελλάδος ρυθμίζονται με νόμους του κράτους που ψηφίζονται από τη Βουλή. Επίσης, στο ίδιο το Σύνταγμα προβλέπονται ειδικά καθεστώτα, η ισχύ των οποίων δεν αντίκειται στις παραγράφους του άρθρου 3, σύμφωνα με ειδική διάταξη που βρίσκεται στο ίδιο άρθρο. Το κύριο ειδικό καθεστώς είναι αυτό του Αγίου Όρους, που το συναντούμε στο άρθρο 105, η Χερσόνησος του Άθο, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σε αυτό παραμένει άφικτη. Από πνευματική άποψη, το όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και, προσοχή, όλοι όσοι μονάζουν σε αυτό αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια, μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση. Ενώ αμφισβητήθηκε η δυνατότητα της πολιτείας να δίνει την ηθαγένεια σε παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, εκπαιδεύτηκαν εδώ, έχουν λάβει ελληνική παιδεία, έχουν προσετεριστεί τις αξίες του πολιτισμού μας, οποιοσδήποτε έρθει πέρα από τον Ατλαντικό και προσληφθεί ως δόκιμος μοναχός, στο όρος γίνεται Έλληνας πολίτης. Είναι το Σύνταγμα υπαίτιο για αυτή την κρατικοποίηση της Εκκλησίας? Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, δηλαδή δεν είναι οι ίδιες οι συνταγματικές διατάξεις, αλλά μια ιστορία, μια πορεία, πολιτικές πρακτικές, οι οποίες έχουν επιτρέψει να αναπτυχθεί αυτός ο πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία, η κρατικοποίηση της Εκκλησίας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι από τεχνοκρατική άποψη οι συνταγματολόγοι ομονοούν. Η κρατούσα ερμηνεία στη νομική επιστήμη είναι ότι το άρθρο 3 αποτελεί μια διάταξη που εκκινεί από ένα πραγματικό γεγονός, η πλειοψηφία του λαού μας είναι ορθόδοξη, και επιβάλλει απλώς τον σεβασμό των μελών της θρησκευτικής κοινότητας. Για παράδειγμα, επιβάλλει στο κράτος όταν ορίζει η μέρα αργίας να ορίζει την Κυριακή για να γίνονται σεβαστές οι θρησκευτικές πεπιθήσεις και να μπορεί το ορθόδοξο πίμνιο να αναπτύσσει τις πρακτικές του. Αντίθετα όμως, η Εκκλησία ερμηνεύει, και όσοι την υποστηρίζουν νομικοί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, ότι ερμηνεύει το άρθρο 3 ως εάν αυτό να επιτάσσει η χώρα να διαθέτει επίσημη κρατική θρησκεία. Από τη στιγμή λοιπόν που ερμηνεύεται έτσι το άρθρο 3, στη συνέχεια είναι νομικά εύκολο να υποστηριχθεί ότι η Εκκλησία θα πρέπει να συμπράττει και στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, να θέλει η Εκκλησία να αναμειγνύεται στην διαμόρφωση του προγράμματος των σχολικών μαθημάτων κτλ. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη μου, ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτήν την στενή σχέση, σε αυτήν τη συμπόρευση? Είναι μια ιστορική διάσταση. Η Εκκλησία της Ελλάδας σχεδόν από την ίδρυσή της ανέλαβε μια πολύ σημαντική ιδεολογικοπολιτική αποστολή. Ως Εκκλησία του κράτους, γι' αυτό έχουμε και τον Πατριαρχικό Τόμο και όλες τις ιστορίες που είχαν γίνει στο 19ο αιώνα, ανέλαβε να συνδιαμορφώσει την εθνική συνείδηση. Και μάλιστα αυτό γίνεται κατά την περίοδο της εθνικής ολοκλήρωσης, την περίοδο που αναπτύσσεται η μεγάλη ιδέα. Η πρόσδεση της Εκκλησίας με το κράτος την έφερε πολύ κοντά στην πολιτική. Την εκοσμίκευσε σεβασμιότατη. Έχω το θάρρος να πω ότι η Εκκλησία μας έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει εκοσμικευτεί, ενώ επίσης σε κάποιες περιπτώσεις την οδήγησε να συμπορευτεί με αυταρχικές κυβερνητικές εξουσίες, να συμβάλλει στον κοινωνικό-πολιτικό αποκλεισμό σημαντικού τμήματος του ελληνικού λαού και να ενισχύσει την ανάπτυξη αυταρχικών πρακτικών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε η Εκκλησία, το έθνος και ο λαός να συμπλέκονται ως μη όφυλα. Τι συνέβη? Ενώ έγινε μια δημοκρατική επανάσταση το 1821, η οποία θέλησε να ιδρύσει ένα κράτος
συγκροτούμενο από τον ελληνικό λαό, η Εκκλησία μιμούμενη το καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου εκεί η οργάνωση, η πολιτική βασιζόταν στα Μιλέτ, ένα περίεργο, ήταν θρησκευτικές κοινότητες, μάλλον θα λέγαμε στα ελληνικά, το Μιλέτ. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλοι πιο εγκρατείς από μένα σε αυτό το θέμα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία λοιπόν βασιζόταν στα Μιλέτ. Η ελληνική εκκλησία για να αποκτήσει την εξουσία, εξουσία ανάλογη με αυτή του Πατριάρχη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανέλαβε αυτή να συγκροτήσει το έθνος στη θέση του λαού. Να αποτελεί δηλαδή το μηχανισμό εκείνο με βάση τον οποίο για μια συγκεκριμένη και συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση πρακτική θα δομείται ο ελληνικός λαός, θα οργανώνεται η πολιτική κοινότητα. Αυτά ίσχυσαν περίπου μέχρι το 1975, όπου υιοθετείται το ισχύον σύνταγμα, και μετά το 1975 μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σημαντικές σταδιακές αλλαγές. Η λειτουργία του πολιτεύματος μετά το 1975 διαφοροποίησε μεταξύ άλλων και τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Μέσα από την εύρυθμη ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τη διαρρύθμιση ενός συστήματος ελευθεριών που παρήχε ισότιμη προστασία στα μέλη του κοινωνικού συνόλου χωρίς καμιά διάκριση και βέβαια χωρίς θρησκευτική διάκριση θρησκευτικών πεποιθήσεων, η ελληνική πολιτεία διαμόρφωσε μια φυσιογνωμία δημοκρατική και φιλελεύθερη. Με κάποιες παλινδρομήσεις, με ορισμένες αντιφάσεις, αλλά κατά βάση μετά το 1975 περνάμε σε μια φάση δημοκρατικής και φιλελεύθερης πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτείας η Εκκλησία διατήρησε την τεράστια κοινωνική επιρροή που έχει. Διατήρησε και το θεσμικό της ρόλο στο βαθμό που παρέμεινε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όμως το κράτος αποστασιοποιήθηκε κάπως και η πολιτική κοινότητα οργανώθηκε και λειτουργούσε κυρίως με βάση τις αξίες της ισότητας, της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Άρα σε επίπεδο θέσμησης της πολιτικής κοινότητας, τα πρώτα 20-25 χρόνια λειτουργίας του πολιτεύματος, ο ρόλος της Εκκλησίας υποβαθμίζεται. Σε αυτό πιστεύω ότι συνέβαλαν και διατάξεις του συντάγματος, όπως αυτή του άρθρου 13, η οποία κατοχυρώνει την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, την ελευθερία της λατρείας, με πολύ μικρούς περιορισμούς, η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη, την απαγόρευση του προσελητισμού, αν και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει σταματήσει ποτέ να ασκεί προσελητισμό με διάφορους τρόπους που μπορούμε να δούμε στη συζήτηση. Γιατί δεν είχαμε μια ολοκληρωτική αποσαφήνιση των σχέσεων κράτους και εκκλησίας? Γιατί μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα υπάρχουν ρογμές σε αυτή την προσπάθεια να διαμορφωθεί η φιλελεύθερη και δημοκρατική φυσιογνωμία. Και αυτές οι ρογμές εντοπίζονται κυρίως στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το οποίο αναγνωρίζοντας ότι η παιδεία είναι η βασική αποστολή του κράτους, θέτει ως σκοπό της παιδείας μεταξύ πολλών και την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Αυτό λοιπόν έδωσε αφορμή στην συντηρητική πτέρυγα της Εκκλησίας της Ελλάδος να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη διάταξη ως εάν αυτή επέτασε η ελληνική πολιτεία να έχει υποχρέωση να κατηχεί τους μαθητές στο Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα. Ενώ το Σύνταγμα λέει ότι η υποχρέωση της, ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Δηλαδή η καλλιέργεια σε καθένα μαθητή των ικανοτήτων εκείνων που είναι αναγκαίες για να διαλογιστεί το μεταφυσικό. Για να μπορέσει να αποκτήσει, εφόσον το επιθυμεί, μια θέση με το επέκεινα, μια σχέση με το Θείο. Αυτή μάλιστα η διάταξη έχει αποτελέσει θεμέλιο δικαστηριακής πρακτικής και δικανικής πρακτικής, ας το πούμε γενικότερα, οι οποίες
ευνοούν την ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της Εκκλησίας. Έχουμε αποφάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1998 για τη μείωση των θρησκευτικών, πιο πρόσφατα στο διοικητικό εφετείο Χανίων για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά, ενώ πολύ πρόσφατα έχουν διατυπωθεί και κάποιες γνωμοδοτήσεις νομομαθών, κυρίως συνταξιούχων δικαστικών, που αφορούν τα ζητήματα των σχέσεων κράτους και Εκκλησίας. Ο προνομιακός πολιτικός και πολιτιακός ρόλος που επιτελεί η Εκκλησία είχε βέβαια ως αποτέλεσμα να καλλιεργήσει πρακτικές διακριτικής άνησης μεταχείρισης των υπόλοιπων θρησκευτικών κοινοτήτων. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η νομολογία του Στρασβούργου για τη θρησκευτική ελευθερία στηρίζεται, ξεκίνησε πάντως σίγουρα από τις υποθέσεις της Ελλάδος, καθώς η χώρα μας αρνήθηκε στην Καθολική Εκκλησία οικοδομική άδεια για να διορθώσει το φράχτη της Μητρόπολης της στην Κρήτη, καταδικαζόταν πάρα πολύ εύκολα οπλίτες και πολίτες για προσιλητισμό, για παρελάσεις, για την εκπαίδευση των παιδιών. Θα μου πείτε ότι, okay, μέσα από την νομολογία του Στρασβούργου σταδιακά θα επέλθει και μια μετατόπιση της εθνικής νομολογίας. Τα δικαστήρια θα καταλάβουν ότι δεν λειτουργούν εν κενό και θα αρχίσουν να ερμηνεύουν και αυτά το Σύνταγμα και τους νόμους με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί και η νομολογία του Στρασβούργου απηχεί μια αντίληψη στο εσωτερικό της νομικής επιστήμης. Υπάρχει ένας σημαντικός διαχωρισμός ανάμεσα στους δικαιωματοκράτες και σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν και με βάση τη δημοκρατική, ας πούμε, νομική σκέψη. Η δικαιωματοκρατία είναι καθεαυτή προβληματική, γιατί υποστηρίζει ένα ατομικιστικό χαρακτήρα του δικαίου, μια ατομικιστική προσέγγιση του δικαίου. Επομένως, δεν μπορεί εύκολα να επιτρέψει να οδηγήσει στην ανατροπή αυτού του καθεστώτος της ελληνικής εκκλησίας. Εξάλλου, όπως είπε ο Νίκος Οφίλης, η εκκλησία έχει αντιληφθεί έγκαιρα το πόσο υποστηρικτική μπορεί να είναι η δικαιωματοκρατία για τις πολιτικές στοχεύσεις της και χρησιμοποιεί πολλά από τα επιχειρήματά της κατά αντίστροφη συχνά φορά. Επιπλέον όμως υπάρχουν και κάποιες παγκόσμιες εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Παγκόσμιες εξελίξεις που ευνοούν όσους από την Εκκλησία της Ελλάδος διεκδικούν να ανανεώσουν τον προνεωτερικό της ρόλο στη μετανεωτερική εποχή. Τι έχει συμβεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η τεχνολογική και η οικονομική εξέλιξη κλόνισαν το παραδοσιακό τρόπο θέσμης του κράτους-έθνους. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε οικονομικά δύναμοι, άρα ανίσχυροι ως κράτος, ακόμη και πολύ ισχυρά κράτη βλέπουν την θέση τους να υποχωρεί. Ακόμη και αυτά τα ισχυρά κράτη αδύναμα να επιβάλλουν τη θέλησή τους σε προβλήματα που διαθέτουν πλανητικό χαρακτήρα. Απλό παράδειγμα, οι εμπορικές σχέσεις στο ίντερνετ δεν μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν από οποιοδήποτε κράτος, να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα που τελείται στη δορυφορική τηλεόραση και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά τα κράτη λοιπόν αρχίζουν να καθορίζουν τις πολιτικές και τους κανόνες τους με βάση τα οικονομικά πρότυπα. Ο γενικός και αφηρημένος νόμος υποχωρεί και σε πολύ σημαντικά πεδία της κοινωνικής συμβίωσης το ρόλο του αναλαμβάνουν τα στάνταρτς που φτιάχνουν οι διεθνείς οικονομικοί φορείς, Standards and Poor's κτλ. Υπάρχουν όμως κοινωνικές σχέσεις οι οποίες δεν έχουν άμεσα οικονομικό χαρακτήρα. Οι οικογενειακές σχέσεις, ο γάμος, το διαζύγιο, άλλες σχέσεις που αφορούν τη διαπροσωπική επαφή. Αυτές τις σχέσεις αναλαμβάνουν να τις ρυθμίσουν, διεκδικούν να τις ρυθμίσουν τα θρησκεύματα. Όχι μόνο η δική μας Εκκλησία. Όλα τα θρησκεύματα διεκδικούν να υποκαταστήσουν το κράτος στο ρόλο του ρυθμιστή αυτών των σχέσεων. Μάλιστα, υποστηρίζουν οι πιο προχωρημένες θρησκείες ότι αν αυτές αναλάβουν με την ηθική που προωθούν
να ρυθμίσουν αυτές τις σχέσεις, οι πηγές συγκρούσεων θα εξασθενήσουν, οι αντιθέσεις θα εξομαλύνονται και ο καθένας από εμάς θα αναπτύσσει μια ηθική στάση που θα εξασφαλίζει ειρήνη στην κοινωνία. Στην παραπάνω κατεύθυνση, ο ρόλος της θρησκείας και των εκκλησιών αποκτά κρίσιμη σημασία. Ως κύριοι διαμορφωτές της ηθικής ή των ηθικών, αναλαμβάνουν να ρυθμίζουν την ανθρώπινη συνύπαρξη. Με άλλα λόγια, οι ηγεσίες των θρησκειών γίνονται νομοθέτες και δικαστές στη νέα παγκόσμια τάξη. Δύο αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη δική μας περίπτωση ήταν ο Μακαριστός Χριστόδουλος, που διεκδικούσε να εκφράζει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό έθνος, ως ιεράρχης, αλλά και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επαναφέρει την έννοια του ελληνικού γένους. Δεν είναι τυχαίο σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη νέα πραγματικότητα. Εξάλλου, δεν είναι και χαρακτηριστικό μόνο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη Δυτική Ευρώπη έχει υπογραμμιστεί η επίδραση της θρησκείας στις θεωρίες της παγκοσμιοποίησης και, για παράδειγμα, ο Ματελάρ εντοπίζει την εσχατολογική διάσταση των απόψεων του Μακλούαν, που είναι ένας από τους βασικούς εμπνευστές της παγκοσμιοποίησης, αυτός που εισήγαγε τον όρο «παγκόσμιο χωριό», ενώ επίσης αναδεικνύει και την επίδραση που δέχονται πολλοί θεωρητικοί της παγκοσμιοποίησης από το έργο «Ισουητών», ιδίως του Ταϊλεράν Δεσαρτέν. Σε όλα αυτά, λοιπόν, σε όλη αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, μια φάση όπου και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια αμφισβήτηση των σχέσεων κράτους και κοινωνίας, υπάρχει αυτή η επιστροφή των θρησκειών και το αίτημά τους να περιορίσουν το κράτος και να αναλάβουν αυτοί κάποιες σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Όχι γιατί χωρίς το Σύνταγμα, χωρίς αλλαγή του Συντάγματος δεν θα μπορούσε να γίνει ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Προφανώς με ένα νόμο μπορεί να ιδρυθούν θρησκευτικά πρόσωπα, θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εδώ με τον πολύ αγαπημένο μου υπουργό, τον Νίκο Τοφίλη, έχουμε διαφορετική άποψη. Είμαι της γνώμης και μπορώ να την εξηγήσω αργότερα ότι πρέπει να είναι ιδιωτικού δικαίου και όχι δημοσίου δικαίου, με απλούς νόμους μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα στη σχέση με, για παράδειγμα, αρκεί μια απόφαση του Πρωθυπουργού για την μεταφορά των θρησκευμάτων από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου, κατά την επιστημονική μου γνώμη, είναι, ζητώ συγγνώμη, η θέση τους. Επομένως, θα έλεγα ότι η αναθεώρηση δεν είναι τόσο αναγκαία. Δεν είναι τεχνοκρατικά αναγκαία. Γιατί όμως είναι πολιτικά αναγκαία. Είναι πολιτικά αναγκαία διότι στο Σύνταγμα ανάγεται η Εκκλησία, προκειμένου να αναπτύξει ερμηνείες και θεωρίες που υποστηρίζουν τον πολιτικό της ρόλο. Είναι αναγκαία διότι, για παράδειγμα, έστω για συμβολικούς λόγους, θα πρέπει η πολιτιακή τάξη να μην θεμελιώνεται πια με την επίκληση της Αγίας και Ομοουσίου και Διαρέτου Τριάδος, που δεν ήταν ελληνική υπόθεση. Το πήραμε, λογικό μικρό κράτος, μιμούμενοι τα μοναρχικά συντάγματα. Δεν συναντάται το πρώτο στην Ελλάδα αυτή η επίκληση, το πήραμε από τα δοτά συντάγματα των μοναρχών της Δυτικής Ευρώπης. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η αναθεώρηση για να πάψει να υπάρχει αυτή η ένταση και να μπορέσει η Εκκλησία να αφιερωθεί απερίσπαστη στον εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό της ρόλο, αλλά και για να χάσουν και ορισμένοι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες την ευκαιρία να τη χρησιμοποιούν ως δεκανίκη, ως εργαλείο για να εξυπηρετούν τις δικές τους πολιτικές στοχεύσεις. Σας ευχαριστώ.